Φίλες και φίλοι του Εξλίμπρης, καλώς ήρθατε και σε αυτό το επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα συγγραφέα. Πρόκειται για μια ιδέα που μου έδωσε η καλή μου φίλη Χαρά, γνωστή και ως readoclock.gr. Είναι ενεργή και στο Instagram και έχει και ιστολόγιο και θα σας πρότεινα να την ακολουθήσετε καθώς πάντοτε έχει πολύ αξιόλογες προτάσεις και ιδέες να μας πει. Και έτσι μου έδωσε και την ιδέα να κάνω κάποια αφιερώματα ανασυγγραφέα βιβλίων που έχω διαβάσει. Νομίζω το πιο ταιριαστό θα ήταν να ξεκινήσω με έναν συγγραφέα που έχω διαβάσει σχεδόν όλα όσα έχει εκδώσει, τουλάχιστον σε μυθιστορήματα, γιατί το έργο του είναι τεράστιο, και μιλάμε για τον Τεύκρο Μιχαηλίδη. Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης είναι μαθηματικός και συγγραφέας και είναι πολύ σχηδές ταλέντο. Είναι καθηγητής, είναι διδάκτορας και καθηγητής μαθηματικών, έχει διδάξει τα μαθηματικά με χρόνια και έχει συμβάλει τα μέγιστα στη διάδοση των μαθηματικών στην νεολαία, αλλά και όχι μόνο, και στο ευρύ κοινό. Όπως έχω πει και παλιότερα, τα μαθηματικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, όσο και αν αυτό ξενίζει κάποιους. Απλώς δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία του Τεύκρου και δεν έχουν ανακαλύψει τη μαγεία των μαθηματικών. Πάση περιπτώσει. Έχω τη χαρά βέβαια να είχα τη χαρά να τον απολαύσω και σε παρουσιάσεις που έκανε και στην πόλη μου, αλλά τον έχω συναντήσει και μερικές φορές στην Αθήνα. Και είναι πάντοτε δραστήριος και όλο και κάτι καινούριο κάθε φορά έχει να μας πει και να μας δώσει. Το έργο του είναι μεγάλο και πολυσχηδές και έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία όπως και από τη γαλλική κυβέρνηση. Πέρα από τα βιβλία που έχει γράψει, έχει συμμετέχει σε πάρα πολλά συλλογικά έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με την αστυνομική λογοτεχνία. Να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Συγγραφέων Αστυνομικού. Και φυσικά ξέχασα να πω και το πολύ σημαντικό του έργο, τη Λέσχη Θαλής και Φίλη, που εργάζεται για τη διάδοση των μαθηματικών στα νέα παιδιά. Τα έργα του λοιπόν έχουν εκδοθεί από πολλούς εκδοτικούς οίκους, αν και τα βιβλία του σταθερά εκδίδονται από τις εκδόσεις πόλης, έναν από τους πιο προσεγμένους, θα μου επιτρέψετε να πω, και αγαπημένους μου εκδοτικούς οίκους. Έχω λοιπόν διαβάσει πολλά βιβλία του, νομίζω σχεδόν όλα τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις πόλης του Τεύκρου Μιχαηλίδη και πραγματικά μου έχουν αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Όσον αφορά το μαθηματικό κομμάτι που με ρωτάνε πολλές φορές όταν παρουσιάζω κάποιο βιβλίο του, εγώ θα έλεγα να μην ανησυχείτε, γιατί ο Τεύκρος Μιχαηλίδης μέσα από τον τρόπο γραφής του και μέσα από την γνώση, γιατί εκεί φαίνεται η γνώση, μέσα από το επίπεδο γνώσης που κατέχει, μπορεί και μας μιλάει για μαθηματικά, για πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες, με πάρα πολύ απλούς όρους, κατανοητούς από τον οποιονδήποτε. Και σε καμία περίπτωση τα βιβλία του, αυτά που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, δεν είναι γραμμένα για μαθηματικούς. Είναι κανονικότατα βιβλία, στα οποία παρισφρίουν, θα έλεγα με πολύ όμορφο τρόπο, τα μαθηματικά. Σε άλλα κάνουν λίγο πιο αισθητή την παρουσία τους, σε άλλα λίγο λιγότερο αισθητή. Όμως κάθε βιβλίο του είναι πραγματικά ξεχωριστό και ασχολείται με κάποια ιστορική, θα έλεγα, περίοδο, η οποία έχει τη σημασία της, γιατί μας μεταφέρει λίγο πολύ και αρκετά πολύτιμα ιστορικά στοιχεία. Έχω διαβάσει λοιπόν, να δούμε ποια έχω διαβάσει. Ξεκίνησα, το γνώρισα μέσα από το βιβλίο του «Τα Πυθαγόρια Εγκλήματα». Είχε προηγηθεί και ένα άλλο, «Τα Μαθηματικά Επίκαιρα», το οποίο το έχω ρίξει μια ματιά. Δεν το έχω στη συλλογή μου όμως, το είχα δει παλιότερα και έτσι ξεκίνησα από «Τα Πυθαγόρια Εγκλήματα». Στη συνέχεια, ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία όσον αφορά το καλοκαίρι είναι «Τα Τέσσερα Χρώματα του Καλοκαιριού». Το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές σαν καλοκαιρινό βιβλίο. Ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο ήταν «Ο Μέτικος και η Συμμετρία», ένα βιβλίο που μιλάει, εκτός από τα μαθηματικά, μιλάει πάρα πολύ για τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο πόνο, θα μπορούσα να πω, τον όστο, κατά κάποιο τρόπο. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο ήταν «Ο Αχμές, ο γιος του Φεγγαριού», που ασχολείται με την Αίγυπτο και τα μαθηματικά της αρχαίας Αιγύπτου και παίρνουμε και πάρα πολλές ιστορικές πληροφορίες. Μετά το «Μιλώντας στην Άννα για τα μαθηματικά», ένα βιβλίο που θα το πρότεινα σε όλους τους γονείς να το διαβάσουν και να το διαβάσουν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά. Μετά, το «Εγκλήματα δημοσιονομικής προσαρμογής», με μία από τις
πιο συμπαθείς αστυνόμους ηρωίδες που έχω διαβάσει. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό, θα έλεγα, κάπου αρκετά περιπετειώδες μυθιστόρημα, το οποίο ίσως τα μαθηματικά έρχονται λίγο πιο πίσω, όμως πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το τελευταίο που διάβασα ήταν το «Σφαιρικά κάτωπτρα επίπεδη φόνη», διαδραματίζεται στην Κύπρο, της Αγγλικής επικράτειας την εποχή των αγώνων της ΕΟΚΑ, και έχει πραγματικά ενδιαφέρον όχι μόνο για το μαθηματικό κομμάτι του, αλλά και για τα ιστορικά, για τα στοιχεία που δίνει και το κλίμα για αυτή την περίοδο. Και πρόσφατα εκδόθηκε πάλι πάντοτε από τις εκδόσεις πόλης στα βιβλία του Τεύκου Χαλίδη, το «Φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησία». Ένα βιβλίο που σίγουρα έχει μπει στη λίστα μου και ευελπιστώ ότι σύντομα θα μπορέσω να το διαβάσω και να το παρουσιάσω και εσάς. Αυτά τα λίγα είχα λοιπόν να σας πω για τον Τεύκρο Μιχαηλίδη, έναν από τους αγαπημένους μου, θα το ξαναπώ, συγγραφείς, και εκείνο που έχω να προτείνω είναι ότι είτε σας αρέσουν είτε δεν σας αρέσουν, ειδικά αν δεν σας αρέσουν τα μαθηματικά, διαβάστε κάποιο ή κάποια από τα βιβλία του. Είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσετε τα μαθηματικά με μια διαφορετική ματιά, και είναι βιβλία τα οποία δεν θα σας κάνουν να δεν θα υποτιμούν σε καμία περίπτωση την νοημοσία, δεν θα σας κάνω να σταθείτε χαζί ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα-ίσα θα ανοίξουν τους οριζοντές σας, σύν ότι είναι διασκεδαστικά σαν βιβλία αυτά καθεαυτά. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το επεισόδιο του Ex Libris. Ραντεβού στο επόμενο. Γεια σας!